Η χώρα μας περνάει κρίσιμες στιγμές. Μια ιστορικών διαστάσεων καταστροφή συντελείται μπροστά στα μάτια μας. Άνθρωποι κινδυνεύουν, δάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις, οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής παραδίδονται στη μανία της φωτιάς. Η κλιματική αλλαγή είναι η βασική αιτία. Είναι εδώ ως καταστροφική συνθήκη, αλλά όχι ως δικαιολογία. Απαιτεί περίσκεψη και νέες προσεγγίσεις η αντιμετώπιση της. Αλλά κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω της. Τούτε στις κρίσιμες, τραγικές στιγμές, η θλίψη και η οργή δικαιολογημένα διαπερνούν τα συναισθήματα όλων μας. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες για αυτό που ζούμε. Δεν είναι όμως τώρα η ώρα της απόδοσής τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα και μόνο πρόταγμα. Να συμβάλλουμε όλοι με κάθε δυνατό τρόπο για να μπει ένα τέλος στο δράμα της φωτιάς. Τώρα είναι η ώρα της μάχης και της αλληλεγγύης. Είναι η ώρα να ενώσουμε δυνάμεις. Να στηρίξουμε όλοι τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που με κόπο και κίνδυνο της ζωής τους παλεύουν με τις φλόγες. Να στηρίξουμε όμως κυρίως όσους δοκιμάζονται τούτη την ώρα πιο σκληρά. Όσους είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνονται οι περιουσίες και οι κόποι μιας ζωής. Αυτό προέχει σήμερα. Και αύριο εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε τα πώς, τα γιατί και τα πρέπει. Σας καλώ όλες και όλους τούτη την κρίσιμη ώρα να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Και δεσμεύομαι, όταν με το καλό νικήσουμε τις φλόγες και βρεθούμε αντιμέτωποι με την ανάγκη να υπουλώσουμε τις πληγές, θα είμαστε εδώ. Τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί.